Ladies and gentlemen, άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα μη μου πεις είναι στον αέρα για περίπου 56 πρώτα λεπτά. Με πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ ενθουσιασμό, πολύ ωραία θέματα, δύο ιδιαίτερες και καινούργιες συνεργάτηδες της εκπομπής μου πεις, αγαπημένες φίλες, η μία πάρα πολλά χρόνια, η άλλη λιγότερα, αλλά αγαπημένα όμως κορίτσια, αλλά και βεβαίως σήμερα θα σας ομορφύνω, θα σας δώσω δώρα, θα σας φτιάξω τα νύχια, θα σας κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ και γενικότερα θα σας αλλάξω τη ζωή. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε μία ώρα να έχουμε τέτοια θέματα που να μπορείτε να έρχεστε κατσουφιασμένοι και να φεύγετε με το χαμόγελο στα χείλη. Αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιοι τηλεθεατές. Γιατί που μίλησα με την AGB μου είπε ότι οι δικοί μου τηλεθεατές είναι όλοι χαρούμενοι. Και λέω στην AGB, μα AGB μου, είναι δυνατόν να έχουν εμένα απέναντί τους και να μην είναι χαρούμενοι. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι υπέροχη προσφορά έχω για να ξεκινάμε έτσι και ένα χειμώνα πολύ δυνατό. Είτε επαγγελματίας είσαι είτε όχι, ή ονειχοπλαστικός. Ή αν το θέλεις και αλλιώς η περιποίηση των άκρων σου είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έτσι λοιπόν έχω μία μοναδική προσφορά από την Alex Make Me Pretty και βεβαίως τα μοναδικά ημιμόνιμα βερνίκια ALX, όπου μιλάμε για μονοφασικά ημιμόνιμα βερνίκια και για να σας εξηγήσω τι εννοώ, ότι δεν χρειάζεται να έχεις τρία προϊόντα, διότι να έχεις βάση, χρώμα και top, διότι και η βάση και το top περιέχονται μέσα στο χρώμα. Με μία απεριόριστη πραγματικά, αν το θέλεις, πλειάδα χρωμάτων, αλλά και της επιλογής σου, πάρα πολλά τα χρώματα, η μοναδική εταιρεία ALX, όπου μιλάμε για τα ημιμόνιμα βερνίκια, τα οποία χρειάζονται μόνο δύο στρώσεις, έχουν διάρκεια ζωής από 2 έως 4 εβδομάδες, είναι αντιαλλεργικά, είναι δερματολογικά ελεγμένα και είναι πολύ εύκολη και η τοποθέτηση αλλά και η αφαίρεσή τους. Η μοναδική εταιρεία λοιπόν που έχει και 3 ml συσκευασία, ημιμόνιμο βερνίκι με 2,90 και 8 ml με 4,90, αλλά και 15 ml ακόμα πιο επαγγελματικό με 8,90. Και θα μου πεις, πολύ ωραία μας τα είπες, δώρο τι μας κάνεις και ποια είναι η προσφορά, έρχομαι να πω. Δύο σούπερ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε την εξής προσφορά που αν δεν είστε οι σούπερ τυχεροί, στο 212-213-3869, 212-213-3869, σημειώστε το, αφού θα πείτε από την εκπομπή μου πεις, θα έχετε λοιπόν. Γιάννη μου πάμε να δείξουμε τι δίνω σήμερα. 10 ημιμόνιμα βερνίκια, των 8 ml, αξία 49 ευρώ μόνο και δώρο. Αυτή εδώ η επαγγελματική λάμπα UV, αξίας 29 ευρώ εντελώς δωρεάν. Άρα στην ουσία πληρώνω 10 ημιμόνιμα βερνίκια, παίρνω δώρο άλλα 29 ευρώ και μία επαγγελματική λάμπα UV. Και για τους επαγγελματίες όμως που θέλουν κάτι πιο δραστικό, δηλαδή με λάμπα LED 4 φορές πιο δυνατή από τη UV, δίνω 5 ημιμόνιμα βερνίκια των 8 ml, 5 ημιμόνιμα βερνίκια της επιλογής σας των 15 ml και βεβαίως μαζί δώρο η λάμπα LED 24 V αξίας 65 ευρώ. Στη μία δηλαδή κατηγορία κερδίζει 29 ευρώ με τη λάμπα UV, στην άλλη 65 ευρώ με τη λάμπα LED, εντελώς δωρεάν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, μόνο από την ALX Cosmetics και από την Alex Make Me Pretty. Όλα αυτά στο 212-213-3869 από την εκπομπή μου πεις. Γιατί σπάω την μπάνκα και δίνω πάρα πολλά δώρα. Γιατί είμαστε μια πολύ πλούσια κατά τα άλλα εκπομπή. Και πλούσια σε εμφάνιση αλλά και πλούσια σε χρήμα. Κοντά μου δύο υπέροχες κουκλάρες που όλο το χειμώνα έχουν να σας δείξουν πάρα πολύ ωραία θέματα. Μαρία Σατσάκη εδώ από τα περίεργα και τα παράξενα. Θα σας εξηγήσει η ίδια τι είναι. Και Αγγελική Κούκουρα εδώ κοντά μας. Από τις τέχνες, τον πολιτισμό, τα γράμματα, το βιβλίο, τους συνθέτες, αλλά και πάρα πολλά πράγματα. Τι να πω για τη στήλη. Κορίτσια, τι κάνετε, Καλά είμαστε. Κορίτσια, τι κάνετε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ξεκινάω και να πω ότι ενδιάμεσα από τα δύο θέματα σας θα πάμε και να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχουμε ετοιμάσει με τον αγαπημένο ειδικό γιατρό αντιγύρανσης στο κέντρο Όρουμ, τον Βασίλειο Γιαννίτσαρη, που θα μας μιλήσει για κάποιες θεραπείες που μπορούμε να είμαστε πιο όμορφοι και πιο ενδεδομένοι και πιο, αν το θέλεις, λαμπεροί. Χωρίς όμως νηστέρι, αυτό που λέμε τις μη επεμβατικές θεραπείες, αλλά θα μιλήσουμε και για το Botox και σαν μοντέλο σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη Μπάρμπαρα Κίρικη, που είναι και αυτή η συνεργάτηδα, που θα δεχτεί ζωντανά να κάνει τη θεραπεία Botox στον κύριο Βασίλειο Γιαννίτσαρη. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγα, τυχεροί. Είσαστε πάρα πολύ όμορφες και οι δύο, πολύ ωραία ντυμένες και πολύ ωραία κοσμήματα, Αγγελική.
Τα κοσμήματα είναι μια δημιουργία της κυρίας Τζέννης Γεωργιοπούλου, της οποίας το κατάστημα βρίσκεται στο Άνω Χαλάνδρη, μεταμορφώσεως 51, και ονομάζεται Τζέγκια Jewels. Πάρα πολύ ωραία κοσμήματα, πολύ ωραία χειροποίητα που αναδεικνύουν νομίζω τη φινέτσα μιας γυναίκας και στη Μαρία Τσατσάκη είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράσινο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πράσινο, όχι το διαμαντί, κάπως το λέμε αυτό, δεν θυμάμαι, αλλά και το δικό σου πάρα πολύ ωραίο. Το σμαραγδί. Το πράσινο το σμαραγδί. θέλω να ξεκινήσουμε με τη δική σου στήλη και θα κλείσουμε με τη Μαρία. Κάνε το σταυρό σου, έχεις ακόμα χρόνο. Λοιπόν, και θέλω να πάμε λίγο να μας πεις μέσα από τη δική σου στήλη τι έχουμε κάθε φορά να συζητάμε με δύο λόγια και να πάμε να πούμε τι έχεις ετοιμάσει για το πρώτο σου θέμα. Μια φορά το μήνα θα παρουσιάζω τις παραδόσεις και τα έθιμα που διαδραματίζονται ανά την Ελλάδα. Βέβαια όμως θα έχεις και πάρα πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους από το πολιτισμό, της μουσικής, της τέχνης, τα γράμματα, του βιβλίου και όχι μόνο. Όπως και την ερχόμενη εβδομάδα έχεις και καλεσμένο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Σήμερα, εν ώψη και Οκτωβρίου, πάμε να πούμε κάποια ήθη και έθιμα που θα διαδραματιστούν όπως και κάθε Οκτώβρη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό. Αυτό και θα μιλήσω και για κάποια έθιμα τα οποία έλαβαν χώρα στην αρχαιότητα και στους ρωμαϊκούς χρόνους. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ο λόγος για σένα. Όλοι ακούμε για πολύ ιδιαίτερα πράγματα που διαδραματίστηκαν ή λαμβάνουν χώρα τον μήνα Οκτώβρη. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να μας πεις. Καταρχάς, ο Οκτώβρης είναι ο 10ος μήνας του χρόνου. Έχει 31 μέρες, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ενώ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους ήταν ο 8ος μήνας του χρόνου και γι' αυτό και λεγόταν Οκτώβριος. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ο Οκτώβρης είναι ο μόνος μήνας που δεν έχει μη. Το μη. Το ξέρεις ότι πολλοί το κάνουν λάθος. Λένε Οκτώβριος. Είναι Οκτώβριος. Ακριβώς. Και αυτό που βγαίνει, Αλέξανδρε. Αυτό είπα τώρα, ότι βγαίνει από το λατινικό «Οκτώβερ». Mm-hmm. Γιατί οι αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν να δίνουν στους μήνες τους είτε ονόματα αριθμών, είτε ονόματα θεών. Και στη συνέχεια έβαλαν και μερικά ονόματα αυτοκρατόρων. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, Σεπτέμβριος έχει μη, Νοέμβριος έχει, Δεκέμβριος δεν έχει. Και υπάρχει και η παροιμία που λέει «Όποιος μήνας έχει ρο, δεν θέλει στο κρασί νερό». Α, δεν το ήξερα. Ναι, επειδή τον Οκτώβρη είναι η εποχή που ολοκληρώνεται ο τρίγος στις γεωργικές εργασίες, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, παιδιά, και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Ρε, τι ωραία πράγματα που έχει ξεκινήσει. Σ' άρεσε. Δεν τα ξέρω αυτά. Μπορεί όλοι να λέμε Οκτώβρης, αλλά δεν ξέρουμε και τη σημασία του, ούτε για το ρο, ούτε ότι δεν παίρνει. Μην, εντάξει, εγώ το ξέρω αυτό, το κάνουν πάρα πολύ λάθος, αλλά είναι όμως πολύ ιδιαίτερα να το μαθαίνει κάποιος, γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή, πέραν ότι θα μάθουμε και τα περίεργα και τα κουλά που συμβαίνουν στη γη, μέσα από τη Μαρία, γιατί έχει φέρει πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θα μάθουμε όμως και πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε λάθος. Και δεν πρέπει να είναι περίεργα. Για πες μου. Επίσης, όπως είπαμε, είναι ο μήνας που ολοκληρώνεται ο τρίγος. Και είναι και ο μήνας, ο οποίος ονομάζεται και βροχάρης ή σποριάτης, γιατί είναι ο μήνας που περιμένουν οι αγρότες, οι γεωργοί, να ξεκινήσουν τη σπορά των καλλιεργειών τους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια σημαίνει κιόλας ότι ο μήνας Οκτώβρης γενικότερα, εγώ νομίζω ότι είναι ο μήνας ο μεταβατικός και αναγνωριστικός και του χειμώνα. Ναι, ναι. Δηλαδή όταν μπει Οκτώβρη, ακόμα και τώρα που ακόμα κάνουν ζέστες, κάποιοι πάνε διακοπές ακόμα, γιατί είπαν ότι μέχρι και τα τέλη του Νοέμβρη θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Είναι το μικρό καλοκαιράκι ο Οκτώβρης. Είναι το μικρό, ναι, αλλά όμως θεωρώ ότι από τον Οκτώβρη και μετά τα μάτια μέσα, τα κεφάλια μέσα και ξεκινάμε δουλειές. Τώρα ακόμα μπορούμε να απολαύσουμε όμως. Άλλο που έχουμε ετοιμάσει. Επίσης ήθελα να πω ότι στα αρχαία χρόνια ο Οκτώβρης ήταν ο 4ος μήνας του Αττικού έτους και ονομαζόταν Πιανεψιών. Σύμφωνα με την ονομασία του, η οποία σήμαινε βράζω κουκιά, γινόταν μια σούπα ας πούμε, η οποία είχε διάφορα όσπρια, τα οποία μοιράζονταν σε κοινή εστίαση για τους ανθρώπους, για να έχουμε καλή σπορά. Μάλιστα. Και ήταν αφιερωμένο στο Θεό Απόλλωνα. Βέβαια, ο Οκτώβρης κατά την αρχαιότητα ήταν ένας μήνας, ο οποίος περιελάμβανε και άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις προς τους θεούς. Επειδή, όπως είπαμε, ήταν μήνας που ήταν συνυφασμένος με τη γεωργία, είχε και πολλές γιορτές, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στη Θεία Δήμητρα, η οποία ήταν η θεά της γεωργίας, και στην κόρη της Περσεφόνη. Γιατί η Θεά Δήμητρα, εκτός από τη γεωργία,
δίδαξε στους ανθρώπους συμπεριφορά, κάποιους νόμους, σύμφωνα με τη μυθολογία, έτσι. Ναι, σαφώς. Και έτσι λοιπόν, ήταν πολλές γιορτές, ήταν αφιερωμένες σε αυτήν εκείνη την εποχή. Δύο σημαντικές γιορτές που ήταν αφιερωμένες ήταν τα αρχαία Στήνια, η οποία γιορτή ήταν προπομπός των αρχαίων θεσμοφορίων. Σίγουρα θα έχετε ακούσει για τα θεσμοφόρη, γιατί υπάρχει και το έργο του Αριστοφάνη, θεσμοφοριάζουσες. Ναι, θεσμοφοριάζουσες, όμως βέβαια σε μια, και το έχω δει σε μια λίγο πιο εξελιγμένη μορφή. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα έχω δει σε πρακτική εγώ αυτό συγκεκριμένα. Το έχουν κάνει πρακτική, δηλαδή τελειόφοιτη, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Όχι ολόκληρο. Μα είναι πολύ ωραίο, γιατί όλες οι αρχαίες κωμωδίες είναι επίκαιρες. Σαφώς. Γιατί στις αρχαίες κωμωδίες από εκείνη την εποχή βρίσκαμε πράγματα που σήμερα τα βλέπουμε στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα, γιατί μιλούσε ο Αριστοφάνης για πολιτικούς. Ήταν αυτό που. Α, δηλαδή ο Αριστοφάνης έχει πει για πολιτικούς, χωρίς να πει το όνομά τους εκείνη την εποχή, το τότε, που σήμερα. Μπορούν να, αν το θέλεις, να καταλάβουμε εμείς για ποιον μπορεί να μίλαγε. Χωρίς όμως να ήξερε ότι μιλάει για αυτόν. Γιατί ήταν Αριστοφάνης απλά. Ήταν Αριστοφάνης, έχουμε κάτι άλλο τον Οκτώβριο. Ναι, ήθελα να ολοκληρώσω να πω άλλα δύο λόγια για τις δύο γιορτές. Αυτές λοιπόν οι γιορτές, τα Στήνια, όπως σου είπα, ήταν, είπαμε, ο προπομπός των θεσμοφορίων. Το οποίο θεσμοφόρια, Αλέξανδρε, ο ναός τους, ήταν ή στην Ελευσίνα και κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν στην αρχαία Ελλημούντα, ξέρεις που είναι αυτό, κοντά στο σπίτι σου, στον Άλυμο. Τι λες. Εκεί κοντά δεν μένεις. Ναι. Έχω εκεί πέρα εγώ τέτοια, πια έχω εκεί ήταν, κοντά για να πάω να τα δω. Ναι, ο Άλυμος, ο σημερινός, λεγόταν Αλυμούντα στους αρχαίους χρόνους. Και εκεί πέρα ήταν μια μεγάλη γιορτή. Και για να το παίξω έξυπνος μπορεί να λέω όταν μου λένε που μένεις στην Αλυμούντα. Δίπλα στην Αλυμούντα, έτσι δεν είναι. Γιατί στην Κρήτη έμενα στην Ελούντα. Ενώ εδώ στην Αθήνα μένω στην Αλυμούντα. Και αυτό μου αρέσει. Οι γιορτές λοιπόν αυτές, οι πρώτες ας πούμε, τα Στήνια, ήταν γιορτή ως επιτοπλίστων αφιερωμένη στις γυναίκες. Είχε ένα σκοπτικό χαρακτήρα δηλαδή. Δηλαδή μαζευόντουσαν όλες μαζί και σαντήριζαν με κάποιο τρόπο και τα δρόμενα και τους άντρες. Και για να συμμετέχουν σε αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις, θα έπρεπε να έχουν μία αποχή από τις αρκικές επαφές, 9 ημερών. 9 ημερών, για ημερών. Να το δω πέρα, έχω κάνει μία προσημείωση, για πες μου. Και αυτό γινόταν επειδή η θεά Δήμητρα, όταν έψαχνε την κόρη της Περσεφόνη, την οποία την είχε απαγάγει ο Άρης στον κόντο κόσμο, περιπλανιόταν στη γη 9 ολόκληρες μέρες, παιδιά, χωρίς τροφή, χωρίς δηλαδή νέκταρ και ευρωσία, που ήταν η τροφή των θεών, άλλωστη, με λυμμένα τα μαλλιά της και λυπημένη. Ώσπου έφτασε στην αρχαία Ελευσίνα, στο παλάτι του βασιλιά Κελεού, ο οποίος τη φιλοξένησε και της έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο ποτό που ονομαζόταν Κικαιόν. Ήταν κάτι, ας πούμε, το νοτικό. Είχε μέσα. Αφροδισιακό. Όχι, όχι. Τα λέγαμε ήταν το νοτικό για να τη βοηθήσει στο πόνο της ψυχής από αυτό που αντιμετώπιζε από την αρμυγή της κόρης της. Είχε μέσα αλεύρι, νερό, κρασί και φλισκούνι. Το φλισκούνι λοιπόν, είναι, δεν ξέρω, και εγώ τώρα το διάβασα για το φλισκούνι, είναι ένα βότανο το οποίο ενδείκνυται ακόμη και σήμερα για τις στομαχικές διαταραχές. Μάλιστα. Διότι πάρα πολλά βότανα τα οποία συναντούσαμε στην αρχαία Ελλάδα, τα χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα σε πάρα πολλά φάρμακα και στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, βλέπεις ότι ενώ είναι ένας μήνας ο Οκτώβρης που λες, ήρθε και ο Οκτώβρης και πέρασε, πόσα ιδιαίτερα πράγματα γινόντουσαν και πόσο σημαντικός μήνας ήταν για πολύ σημαντικά γεγονότα στα παλιά χρόνια και τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε κι εμείς και στη νεότερη εποχή. Να πω κι άλλο ένα για τα παλιά χρόνια που τώρα το θυμήθηκα. Ήταν το έθιμο της Ιρεσιώνας. Η Ιρεσιώνα ήταν ένα κομμάτι, ένα κλαδί ελιάς, ας πούμε, που στα αρχαία χρόνια λεγόταν κότινος, το κλαδί ελιάς, το οποίο ήταν στολισμένο, παιδιά, με τα φρούτα που είχαν βγει, τα τελευταία φρούτα, δηλαδή, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου που μπαίναμε. Δηλαδή, σίκα, καρύδια, αμύγδαλα, όπως δηλαδή εννοούμε. Και κρεμούσαν πάνω ακόμη και μικρά βαζάκια με λάδι, μέλι, κρασί. Αυτά τα πουλούσαν ή όχι απλά έτσι? Όχι, αυτό το κρατούσαν τα μικρά παιδιά. Ήταν κάτι σαν τα κάλαντα, τα δικά μας τα σημερινά, τα οποία λέγονταν καλένδες. Αυτό το γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι.
Και παίρνανε. Και παίρνανε φιλοδόρημα, ξέρεις. Πώς το λέμε αυτό, να το ξεκινήσω. Αυτό το λέγαμε ηρεσιώνα, το λέγαμε ηρεσιώνα. Το κλαδί. Και ήταν στολισμένο εκτός από αυτούς τους καρπούς που σου είπα και με κόκκινο και λευκό μαλλί. Και όταν τελειώνανε με τα ακάλαντα, ας πούμε, αυτό το κρεμούσε ο καθένας στο σπίτι του. Μέχρι την επόμενη χρονιά. Πώς κάνουμε εμείς την Πρωτομαγιά, ναι, με το Στεφάνι. Ναι, το κάναμε το Στεφάνι μέχρι την επόμενη για καλή τύχη. Και επίσης υπήρχε και κάποιο παιδί, αγόρι, το οποίο είχε και τους δύο γονείς του, που έπαιρνε αυτό το κλαδί, την ηρεσιώνα, και αφού το περιέλουζαν με κρασί, το έβριζαν πάνω στο ιερό του Απόλλωνα για καλή τύχη. Μάλιστα. Και... Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, την κατάπια στην εγκυκλοπαίδεια, δεν άντεξες τελικά. Μάλιστα. Όχι, μπορεί, λοιπόν, δεν ξέρω παλιά. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Να πω άλλη μια φορά ότι δύο σούπερ τυχεροί από εσάς, Γιάννη μου, να πάμε λίγο να τα δούμε. Θα κερδίσετε μια υπέροχη προσφορά από την ALX Cosmetics και τα ημιμόνιμα βερνίκια μονοφασικά ALX που έχουμε. Η προσφορά μας λοιπόν για δύο σούπερ τυχερούς είναι εντελώς δωρεάν. Για όλους τους υπόλοιπους στο 212-213-3869 θα έχετε 10 ημιμόνιμα βερνίκια των 8 ml και δώρο η λάμπα UV αξίας 29 ευρώ εντελώς δωρεάν ή 5 ημιμόνιμα βερνίκια για τους πιο επαγγελματίες 8 ml και 5 ημιμόνιμα βερνίκια μονοφασικά, το τονίζω, που μέσα περιέχουν, δεν χρειάζεται να έχετε δηλαδή 3 διαφορετικά σκευάσματα γιατί μέσα στο χρώμα υπάρχει και το top K βάση. Με 15 ml αξίας 69 ευρώ και η επαγγελματική λάμπα 24W LED εντελώς δωρεάν αξίας 65 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν εδώ και έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα. Φεύγω τώρα, πάω να επισκεφτώ τον κύριο Βασίλειο Γενίτσαρη, όπου σας παρακαλώ πάρα πολύ με τον κύριο Βασίλειο Γενίτσαρη θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα που πρόκειται και πρέπει να ξέρει μία γυναίκα. Και αμέσως μετά, πριν υποδεχτώ την Μπάρμπαρα Κίρκη, όπου στον αέρα θα κλείσουμε έτσι και με τον κύριο Γενίτσαρη με την εφαρμογή του Botox, η Μαρία Σατσάκη θα έχει τον κύριο και τον βασικό λόγο για να μας πει τα περίεργα και τα παράξενα που, συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Μείνετε κοντά. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και βέβαια η ιατρική μας στήλη και ειδικά όταν αυτή αφορά την ομορφιά και την αντιγύρανση, νομίζω ότι έχει τον κύριο ρόλο αλλά και λόγο σε αυτή την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Βρίσκομαι σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο και στην ουσία ιατρικό πολυχώρο και όπως το έχουμε μάθει, κέντρο εναλλακτικών θεραπείων και αντιγύρανσης όρου, εδώ ακριβώς στην Μεσογείο, όπου ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου όρου, ο κύριος Βασίλειος Γενίτσαρης, ο οποίος είναι και αγαπημένος δικός μας γιατρός και όχι μόνο τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια που γνωριζόμαστε, έχει να μας αναλύσει πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά διασαφηνίζοντας κάποια πράγματα που η λεπτομέρεια, ειδικά στα ιατρικά, κάνει τη διαφορά. Σε ευχαριστώ, Βασίλη, γιατί ξέρω ότι τρέχεις πάρα πολύ και σαν ειδικός γιατρός αντιγύρανσης, αλλά και με το κέντρο αυτό. Και αυτή τη φορά επέλεξα να έρθω εγώ στον χώρο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω συνεχίσει στον δικό μας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τιμή μου που ήρθατε στον χώρο σήμερα. Έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο και πολύ ανανεωμένο και σε ανθρώπινο προσωπικό, αλλά βεβαίως και σε παροχές. Πάμε λίγο να πούμε στους τηλεθεατές μας. Εμείς γνωρίζουμε γιατί είμαστε και οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι για αυτόν τον χώρο και ξέρουμε πόσο πολύ καλά όταν, αν το θέλεις, προλάβεις κάτι, τόσο πιο πολύ αρχίζεις να το δεις στην πάροδο του χρόνου. Γιατί αυτό που πρέπει να μάθει ο κόσμος είναι ότι όταν προλαμβάνουμε το γύρας, προλαμβάνουμε την κούραση, προλαμβάνουμε την καθημερινότητα, δεν θα πω δεν θα γεράσουμε ποτέ, θα πω ότι δεν θα φανεί ποτέ η πάροδος του χρόνου. Γιατί ξέρεις, αυτοί που λένε δεν θα γεράσεις ποτέ, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ αληθινό. Απλά δεν φαίνεται
φαίνεται η πάροδος του χρόνου στο δέρμα μας, στο σώμα μας, στα μάτια μας, στις ρινοπαριακές μας, στο μέτωπό μας και ούτω καθεξής. Ο Πολυχώρος Όρουμ, λοιπόν, που είναι ένας χώρος εναλλακτικών θεραπειών και αντιγύρανσης, λέγοντας εναλλακτικών θεραπειών και αντιγύρανσης, τι εννοούμε? Το όραμα του Πολυχώρου Όρουμ ήταν να και είναι να μπορέσει να συνδυάσει ιατρικές υπηρεσίες με το σωστό τρόπο και τις σωστές αναλογίες, ώστε να μπορούμε να εξατομικεύουμε τις θεραπείες και να εξυπηρετούμε τον ενδιαφερόμενο για να μπορούμε να του δώσουμε την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, αλλά και την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν αποτελείται από πολλά τμήματα για να συνδυάσει κάποιος τα τμήματα μάλλον που περιλαμβάνει ο χώρος, είναι το τμήμα της πλαστικής χειρουργικής και της δερματολογίας, που είναι τα πρωτεύοντα αυτή τη στιγμή που παίζουν ρόλο στην αντιγύρανση. Επίσης περιλαμβάνει τμήμα γενικής χειρουργικής και ενδοκρινολογίας, που και αυτές είναι δύο ειδικότητες που συμμετέχουν σε πάρα πολλές νόσους και που ταιριάζουν να συμπληρώνουν αυτές τις θεραπείες της αισθητικής ιατρικής. Το τμήμα της διαιτολογίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει όχι μόνο με την αντιγύρανση, αλλά και με την βελτίωση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου. Γενικά προσπαθούμε να κατανοήσει ο κόσμος ότι η αντιγύρανση σημαίνει να έχουμε μειωμένο ρυθμό γύρανσης αφενός και αφετέρου να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Αυτό βέβαια όλο, όπως έχουμε ξαναπεί και όταν το πρωτοδημιουργούσατε, ότι η μία συνολική περιποίηση του οργανισμού, γι' αυτό μιλάμε, ακόμα και η ψυχολόγος που έχετε στον χώρο, είναι πολύ σημαντική σε συνεργασία με την διαιτολόγο, αλλά και με τον, όταν κάποιος λέει ότι «αχ, θέλω να τα αλλάξω, δεν μου αρέσουν τίποτα». Υπάρχουν γυναίκες που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που σου έρχονται και σου λένε «αχ, θέλω να μου φτιάξεις αυτό, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο». Στην ουσία όμως όλα πάνω τους είναι μπορεί και άψογα και τέλεια. Εκεί λοιπόν μάλλον προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο που θα τις μεταπίσουμε, ότι μπορεί πολλές φορές το να προσπαθήσουμε να φτάσουμε το τέλειο ή κάτι να αλλάξουμε να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην εμφάνισή μας. Άρα εκεί παίζει ρόλο και ο ψυχολόγος σαν υποστήριξη, αλλά και ο γιατρός που θα μιλήσει μαζί της να δει τελικά γιατί δεν της αρέσουν να σου τα φρύδια ενώ είναι τόσο πολύ ωραία. Ακριβώς. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να αναφέρουμε στους τηλεθεατές μας είναι ότι στο χώρο αυτό προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τον ασθενή με έναν τελείως διαφορετικό ολιστικό τρόπο, ούτως ώστε να τον ακούσουμε, να τον αφουγκραστούμε, να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες του και να του προτείνουμε τη σωστή λύση, έχοντας τη φαρέτρα μας όλες τις υπηρεσίες. Καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να πηγαίνει κάποιος σε ένα χώρο που διαθέτει μία, δύο ή τρεις υπηρεσίες και όχι όλες, και να προσπαθήσει ο εκάστοτε θεραπευτής να τον εγκλωβίσει μέσα σε αυτές τις θεραπείες. Είναι όμως. Έτσι λοιπόν, τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το κομμάτι ως επιστημονικός υπεύθυνος τον αναλαμβάνω εγώ, ούτως ώστε να μπορέσω να ακούσω τον ενδιαφερόμενο και να τον κατευθύνω σωστά στην ανάλογη θεραπεία που χρειάζεται. Όμως είναι και πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο και εδώ θέλω να το σημειώσω και να μιλήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πλέον οι μη χειρουργικές, οι μη επεμβατικές μέθοδοι να γίνονται σε πάρα πολλούς χώρους, δηλαδή έχω τύχει σε πολύ μεγάλο κομμωτήριο όπου έχει μέσα τμήμα μπότοξ, υαλουρονικών, αύξηση χυλιών, ρινοπαριακών κτλ. Όπως έχω τύχει, ας πούμε, και σε άνθρωπο ο οποίος είναι διαιτολόγος ή δερματολόγος απλά, να κάνει όλες αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή πλέον, ξέρεις, πρέπει λίγο να βάλουμε και τους τηλεθεατές μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που μπορεί να μην είναι κοντά στο Όρουμ και στη Μεσογείο, αλλά μπορεί να είναι στην Τζάνη, στην Κομωτινή, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, να καταλάβουν ότι πρέπει να προσέχουν πολύ καλά που πάνε και κάνουν ακόμα και τον μπότοξ, που το θεωρούν κάτι πολύ απλό. Που όμως μετά μου λένε στο Facebook, Αλέξανδρε, ξέρεις, είδα τις κοπέλες που έχεις στην εκπομπή που κάνουν μπότοξ και είναι όλο τόσο καλές και εγώ πήγα και έκανα και σε 20 μέρες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ενώ μου είπε ότι μου έκανε την πιο δυνατή δόση. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν πηγαίνουμε και αφινόμαστε, παρόλο που είναι μη επεμβατικές μέθοδοι και είναι απλές και εύκολες όπως το κρίνει ο απλός άνθρωπος, που μπορεί όμως να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Και έχω δει, ας πούμε, και να πέφτει το μάτι.
Έχω δει να σακουλιάζει το μάτι από εκεί που ήταν μια χαρά. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Σε όλες τις ιατρικές πράξεις, οπουδήποτε υπάρχει ενέργεια, σίγουρα μπορεί να υπάρχει και παρενέργεια, είτε με την μορφή ανθρώπινου λάθος, είτε με την μορφή ανεπαρκούς εξειδίκευσης ή τεχνικής και γνώσης. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, ο απλός πολίτης, ο μη γιατρός, είναι δύσκολο πολλές φορές να ελέγξει πού πάει, τι κάνει, σε ποιον, ποιος ξέρει τι και όλα αυτά που ειδικά το κομμάτι της αισθητικής ιατρικής είναι τα τελευταία χρόνια πολύ διαδεδομένο. Βεβαίως. Να γίνεται από γιατρούς που έχουν την επαρκή εκπαίδευση, αλλά σίγουρα στο χώρο υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι εξειδικευμένοι και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που η καλύτερη πληροφόρηση νομίζω είναι από στόμα σε στόμα. Δηλαδή κάποιος που είναι ευχαριστημένος και κάποιος που μπορεί να ελέγξει ότι ο γιατρός που πηγαίνει είναι ανάλογος των πράξεων που κάνει, δηλαδή θα πάει στο τμήμα όρμου, στον υπεύθυνο της πλαστικής χειρουργικής για να χειρουργηθεί. Δεν μπορεί να πάει στον οφθαλμίατρο για να χειρουργηθεί στην κοιλιά. Ναι. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι αυτονόητα. Μπορεί λοιπόν να έχει την πληροφόρηση από το ίντερνετ, μπορεί να έχει την πληροφόρηση από κάποιο φίλο του, μπορεί να έχει την πληροφόρηση από κάποιον συνάδελφο γιατρό, που σίγουρα θα είναι περισσότερο γνώστης. Ως ειδικός γιατρός όμως αντιγύρανσης, αυτό που θα ήθελα λίγο να επισημάνουμε είναι ότι είπαμε ότι για να μην φτάσουμε στο σημείο να περάσουμε ίσως σε χειρουργικές μεθόδους, για να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε κοίτα πώς έγινα, μπορούμε να ξεκινήσουμε με πολύ απλές μεθόδους και με πολύ απλά πράγματα να περιποιούμαστε και να προστατεύουμε το δέρμα μας, τα μάτια μας, το σώμα μας, την κυταρίτιδά μας για τις γυναίκες και ούτω καθεξής. Από ποια ηλικία πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έρθει σε ένα χώρο όπως τον δικό μας που είναι εναλλακτικών θεραπείων και να αρχίζει έστω και μία φορά κάθε εξάμηνο να κάνει κάτι για τον εαυτό του? Ο άνθρωπος, για να μην περάσουμε, συγγνώμη, ναι, στην όχθη εκείνη που σου λέει ότι που παθαίνουν κάποιες, ότι από τα 20 ή τα 19 πηγαίνουν κάθε εβδομάδα σε γιατρό. Και στην υπερβολή της συχνότητας. Σαφώς. Η αλήθεια είναι ότι από την γέννησή του έως τα 16 έως 18 χρόνια περίπου, ο άνθρωπος αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται σαφώς και το δέρμα και τα όργανά του, αλλά μετά από αυτήν την περίοδο ανάπτυξης, ακολουθεί η γύρανση, δεν υπάρχει κάποια σταθερή περίοδο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα λοιπόν όταν από τα 18 σου και έπειτα το δέρμα σου, ο οργανισμός σου συνεχώς γερνάει, θεωρητικά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τα 18 έως 20 έτη που ξεκινάει η γύρανση του δέρματος και η γύρανση του δέρματος οφείλεται κυρίως στην αφυδάτωση και στη χαλάρωση. Ναι. Προληπτικά λοιπόν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε στα 20, 22, 24 έτη να μειώσουμε το ρυθμό αφυδάτωσης, να μειώσουμε το ρυθμό χαλάρωσης με αντίστοιχες ήπιες και αθώες χωρίς παρενέργειες θεραπείες αισθητικής ιατρικής. Πρακτικά τώρα, για να μην περνάμε στην αντιπεραόχθη της υπερβολής, νομίζω ότι μια γυναίκα κοντά στα 30 θα μπορούσε να ξεκινήσει να πηγαίνει στον αντίστοιχο γιατρό για να κάνει θεραπείες αντιγυραντικές, να μειώσει το ρυθμό γύρανσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το κομμάτι του υγιούς ανθρώπου που απλώς ενδιαφέρεται να μειώσει το ρυθμό γύρανσης. Υπάρχει όμως και τα προβλήματα τα παθολογικά, τα οποία μπορεί να είναι μια κοπέλα 19 χρονών ή και μικρότερη και 18 και 17 και 16 και να έχει ακμή. Σαφώς. Εκεί θα απευθυνθεί στον υπεύθυνο αντίστοιχο δερματολόγο εξειδικευμένο στις θεραπείες ακμής. Για να μην αφήσει τα σημάδια αργότερα και τα στίγματα. Ναι, γιατί και όλα αυτά τα παθολογικά προβλήματα θα επιφέρουν σίγουρα κάποια γύρανση γρήγορα. Ποια είναι η δεκαετία εκείνη που για σένα είναι η πιο κρίσιμη να επέμβουμε δραστικά για να κρατήσουμε το χρόνο που λειτουργεί λίγο, αν το θέλεις, λίγο περίεργα, λίγο ύπουλα? Βλέπεις γυναίκες μέχρι τα 32-34 και είναι μια χαρά. Ξαφνικά τις βλέπεις στα 37 και λες και πέρασαν 15 χρόνια από πάνω της. Φίλες μου λέει και λέω, εσύ, μου λέει όχι, δεν είναι το ίδιο. Ποια για σένα έτσι πενταετία είναι λίγο κρίσιμη για τις γυναίκες και αντίστοιχα θέλω να πεις για τους άντρες, γιατί ξέρεις, το δέρμα στις γυναίκες πάει πιο γρήγορα νομίζω από τους άντρες. Αυτό είναι ανάλογο και του γενετικού υλικού. Σαφώς, αλλά κατά μέσο όρο έτσι είναι. Αυτή η ηλικία όμως που πραγματικά νομίζω
ότι θα καταλάβει κάποιος αισθητά τη διαφορά στο δέρμα του και στον οργανισμό του είναι μεταξύ 35 και 40. Εκεί πιστεύω και εγώ, γι' αυτό το έθεσα. Ναι, νομίζω ότι μέχρι τα 30, 32, 33 κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται όλο αυτό το φαινόμενο της γύρανσης. Έτσι λοιπόν, για να μην έρθει κάποιος στα 45, 50, 55 που μπορεί και να είναι κάποιες μη αντιστρεπτές πλέον βλάβες. Σαφώς. Καλό θα είναι λοιπόν κάπου εκεί στα 35 με 40 να έχει τουλάχιστον την πρώτη εκτίμηση από έναν ειδικό γιατρό, ούτως ώστε να μπει σε ένα ιδιαίτερο εξατομικευμένο πρωτόκολλο αντιγύρανσης με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Υπάρχουν ηλικίες που λέμε ότι οι, αν το θέλεις, οι εναλλακτικές θεραπείες, οι μη χειρουργικές, μη επεμβατικές, από εκεί και μετά δεν λειτουργούν και πρέπει απαραίτητα να πάμε στο τμήμα της πλαστικής χειρουργικής. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι μια σωστή ερώτηση με την έννοια ότι πολλές φορές ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να κρίνει ποια είναι η θεραπεία εκλογής, όπως λέμε. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στο δέρμα και στον οργανισμό του ανθρώπου που δεν λύνονται με μη χειρουργικές θεραπείες και εκεί λοιπόν ο αντίστοιχος πλαστικός χειρουργός θα προτείνει την κατάλληλη επέμβαση, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Με όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες που είναι το α και το ω στην αισθητική ιατρική. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά, γόρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίνηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίνηνο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίνηνο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίνηνο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι αφού αν το θέλεις μάθαμε και για θεραπείες τώρα. Αχ, δώσε θάρρος, εγώ άκουσα για θεραπείες. Έχω φύγει, σου λέω φίλε τηλεθεατή. Ο χρόνος προχωράει όμως και κυλάει και τα θέματα και τις εκπομπές είναι τόσα πολλά. Τα πράγματα που έχουμε να δείξουμε είναι τόσα πολλά που πραγματικά φτάνω σε ένα σημείο και να πω τι εκπομπάρα είναι αυτή δηλαδή. Μαρία Σαρατσάκη εδώ, Αγγελική Κούκουρα παραμένει στην παρέα μας εννοείται και ο λόγος στα περίεργα και τα παράξενα και όλα αυτά που η Μαρία Σαρατσάκη για τη σημερινή ημέρα και για τη βδομάδα που διανύουμε, γιατί κάθε εβδομάδα μας λέει το τι συμβαίνει ανά τον κόσμο, θεωρεί ότι πρέπει να σχολιαστούν. Μαρία μου, ο λόγος σε σένα παρακαλώ και να ακούσω τι περίεργο έχει γίνει. Κρατιέστε χέρι και πάτε σχολείο. Είναι οι φιλενάδες που ξέρεις, λέει, δώσε μου το χέρι φιλενάδα, λιποθυμώ. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, δεν κοιτάω. Μαρία, όμως ξέρετε, παιδιά, είναι και ένα αγαπημένο δικό μου παιδί. Και ξέρει, όταν την κοιτάω, είναι σαν να μην μπορεί να μιλήσει. Θα την βάλουμε τα λιμόνι τη γέρο. Το κάνουμε γιατί δεν φταίει και δεν έχει. Α, ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, ξεχάστε τις σοφίες που λένε ότι όταν πεθάνεις, ρε παιδί μου, πιέζεις τον ευρωπαϊκό. Λένε τα λεφτά μαζί σου, θα τα πάρεις στον τάφο, θα τα πάρεις. Μου λένε για τους τσιγκούνδες και αυτό. Και εμένα αυτό μου λένε. Και λέω, όχι, μα δεν τα πάρω μαζί μου, αφού τα έχει η τράπεζα, τα πάρετε εσείς. Ναι. Αφού τους έχω αφήσει στη διαθήκη. Λοιπόν. Λοιπόν, στο φεστιβάλ της Βερόνα στην Ιταλία, είναι μια έκθεση χλειδής τέλος πάντων, που διαφήμιζε ένα φέρετρο, το οποίο είχε μέσα και κινητό, που έχει σε 54 γλώσσες μετάφραση, σε περίπτωση που ο νεκρός παθεί νεκροφάνεια και μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο κόσμο. Νεκροφάνεια. Τώρα, ναι, δηλαδή να μην πεθάνει, να μπορεί να επικοινωνεί μετά. Ναι, μέσα του κινητού του, μέσα στο φέρετρο. Αυτό μέσα στο φέρετρο. Ναι, ναι. Έλα Χριστός και η Παναγία έχει συμβεί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φαινομενικά είναι νεκροί
και στην πραγματικότητα δεν έχουν πεθάνει και έχει δείξει ότι έχουν κρατζουνίσει το φέρετρο. Βέβαια. Ναι. Από την ασφυξία. Ορίστε, βρέθηκε και η λύση. Σήμα μπορεί να μην έχει. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά να μιλήσω ένα λεπτό τώρα λίγο συμβολογράφο μου. Σας παρακαλώ, αφήστε μου και εμένα ένα κινητό ή τουλάχιστον μία τηλεόραση και μία κάμερα. Θα την βρω εγώ τη λύση μου, να ξέρετε. Θα κάνω επουράνια εκπομπή. Λοιπόν. Εννοείται, καλέ. Λοιπόν, μία μητέρα 4 παιδιών από το Χιούστον βρήκε ένα κεφάλι φιδιού μέσα στα κατεψυγμένα λαχανικά που πήγε να μαγειρέψει. Το έδειξε τα παιδιά, της πάθανε σοκ, έκανε μήνυση στην εταιρεία. Αλλά η εταιρεία όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν και κεφάλι βατράχου. Υποστήριζε ότι ήταν κεφάλι βατράχου. Α, οπότε ένα κεφαλάκι βατράχου μέσα κατεψυγμένα δεν πειράζει. Το κεφάλι φιδιού ήταν το πρόβλημα. Αυτά κατεψυγμένα τι ήταν προϊόντα, όταν λες κατεψυγμένα προϊόντα. Λαχανικά κατεψυγμένα. Λαχανικά. Μάλιστα. Οπότε δεν αποζημιώθηκε. Όχι. Δεν έγινε τίποτα. Όχι. Σε ποια χώρα έγινε αυτό στο εξωτερικό? Πάντως, στο γινόταν... Τέξας. Στο Τέξας. Εντάξει, παιδιά, για το Τέξας είναι και λίγο φυσιολογικό. Αν γινόταν στην Ελλάδα όμως, νομίζω ότι θα γίνει τεράστιο δώρο. Άλλο. Μία γυναίκα παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και πήρε το επώνυμό του. Τι παντρεύτηκε? Τον πύργο του Άιφελ. Το φιδιό. Ναι. Στον πύργο 40 άτομα σε όλο τον κόσμο έχουν εξάρτηση και παντρεύονται αντικείμενα και μνημεία και διάφορα τέτοια. Τώρα το καταλαβαίνω. Και μία κυρία από το Παρίσι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και έχει πάρει το επώνυμό της από αυτόν. Δηλαδή πώς θέλει Μαρία Άιφελ. Μία άλλη υποστηρίζει ότι έχει κάνει σεξ με το σενικό τείχος. Α, για τέτοιο πρόβλημα μιλάμε. Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Άλλο λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, το νερό που είχε αφήσει ο αγαπημένος μου Elvis Presley σε μία συναυλία το Δεκέμβρη του 2014 πουλήθηκε για 455 δολάρια. Το νερό εννοείς, κάτσε το νερό. Μία κούπα με νερό που είχε πιει, που την είχε αφήσει μισή, το 1977 που είχε κάνει μία συναυλία, πουλήθηκε για 455 δολάρια. Και το νερό αυτό, πρε παιδάκι μου, για σένα που το αγόρασες, δεν εξατμίστηκε στον χρόνο. Δηλαδή, μάλλον για την κούπα εγώ, πιο πολύ το έκανε. Μαζί με την κούπα ή μόνο μαζί με την νερό. Κούπα. Για την κούπα. Την κούπα μπορούσε να 400 τόσα ναι. δολάρια, δηλαδή. 455 πόσο, δολάρια. Είναι περίπου 400.000 ή 400. 455 δολάρια. Άρα περίπου στα 600 ευρώ. Ναι. Εντάξει, για το νερό που έχει εξατμιστεί δεν είναι και πολλά για να είναι το Elvis Presley. Και εγώ θα τα έδινα να πάρω. Εννοείται αυτό. Του Elvis. Εγώ θα τις έδινα και 1000 για να το παίξω και κουβαρντάς. Και την κούπα όμως. Και την κούπα, μάλλον αν το πήγα με την κούπα δεν είναι τίποτα. Τι άλλο έχει συμβεί για αυτή τη βδομάδα? Το ήξερες ότι τα μάτια του Albert Einstein βρίσκονται σε μια θηρίδα ασφαλίδα στη Νέα Υόρκη? Το ήξερε ότι δεν το ήξερε. Θηρίδα ασφαλείας. Τα μάτια τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτό, παιδιά, γιατί με βρίσκεται το ερώτημα αυτό. Τα μάτια μπορούν, εγώ αναρωτιέμαι τώρα και για το τηλεοπτικό μας κοινό, τα μάτια μπορούν να μείνουν σε θηρίδα ζωντανά? Έτσι λέει. Το μυαλό έπρεπε να κρατήσουν. Μας λένε εδώ πέρα, γιατί έχουμε και πάρα πολλοί εξειδικευμένους τηλεθεατές, έχουν έρθει από τον Νεάντερταλ. Μας λένε ότι τα μάτια μπορεί να τα κρατήσει, αλλά στο συγκεκριμένο έπρεπε να κρατήσουν το μυαλό. Έλατε, τι να τα κάνω τα μάτια. Δηλαδή, σε μένα, ας πούμε, μην κρατήσει ούτε μάτια, κράτα μυαλό και. Ό,τι άλλο νομίζω θα σου χρησιμεύσει. Το μυαλό χρειάζεται. Το μυαλό μου πάνω απ' όλα. Δηλαδή ο Αϊνστάιν έγινε γνωστός για το μυαλό του. Ναι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και ονόματα. Κάποιοι αυτό. Άνθρωποι όμως έχουν περισσότερα χαρίσματα από ένα, μην το ξεχνάς. Ναι, δηλαδή αυτή που έπαιζε ας πούμε στο. Η Σόστρια, πώς λέγεται, η Ναυαγοσόστρια, πώς λεγόταν αυτή η ηθοποιός. Στο Baywatch πήγαινε η Ξαντιά. Η Πάμελα Άντερσον, ας πούμε, αν έπαθε τίποτα, εγώ θα τη κρατούσα το στήθος, ας πούμε. Ζωντανό. Κατάλαβε, θα μπορούσα. Βέβαια, αν πέθανε, θα πέφτει και η σιλικόνη, δεν θα υπήρχε. Από αυτή τη σιλικόνη. Ναι, οπότε χαλάει αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Πες μου άλλο ένα έτσι. Μ' αρέσει, λοιπόν. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντα. Είδε. Να μην ανοίξει κάμερα, παιδί μου. Ναι, για πες. Το ήξερε ότι ο Walt Disney έβαζε τους όρχες του πάνω σε πάγο για να ενισχύσει τον αριθμό σπερματοζωαρίων του? Όχι. Αλλά πάντως θέλω να σας πω πιάσει. Αυτό, ναι. Ότι υπάρχει και υφίσταται, δεν ξέρω και εσείς από τον Νεάντερταλ, ότι όταν παγώνουμε κάτι, ενισχύουμε τι γίνεται, την κυκλοφορία πιο πολύ. Άρα επειδή ενισχύεται η κυκλοφορία, αυτό μάλλον βοηθάει στο να παράγουμε περισσότερα σπερματοζωάρια. Δηλαδή δεν είναι και πολύ αφύσικο. Ναι. Βέβαια θα μου πεις, Αλέξανδρε, εάν εσύ πάνω, ας πούμε, στα μεμέ. Στους όρχες. Αυτή είναι και η αρχαιοελληνική λέξη. Πας, ας πούμε, και βάλεις ένα παγάκι. Στην ουσία, χάνεις κιόλας ότι είναι υποδύναμη. Γιατί ξέρεις, το νερό, το κρύο και το παγωμένο, στον άντρα λειτουργεί ανασταλτικά.
στον κατεστημένο άντρα. Σε μένα δεν λειτουργεί τίποτα. Αλλά θέλω απλά να σου πω ότι αυτό όμως μπορεί να παράγει, είναι όπως και το κρύο νερό που μας δημιουργεί τόνωση και αυξάνει τη λειτουργία του αίματος και φαινόμαστε πιο φρέσκοι, έτσι πρέπει να λειτουργεί και ναι, το υπόλοιπο. Ναι, άλλωστε, εγώ λέω ότι ήταν πολύ έξυπνο. Εδώ έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο. Έτσι. Έλα, ναι, ναι, ναι. Από το τίποτα, έναν κόσμο που έχουν μεγαλώσει γενναίες και γενναίες. Που λατρεύουμε. Παιδιά, εγώ ζωγράφιζα Walt Disney, πρέπει να σας πω. Είχα πάρα πολλά καδράκια και έχω ακόμα κάποια σπίτι, να σας τα δώσω, αν θέλετε να με θυμάστε, που έκανα τις φιγούρες του Walt Disney. Εγώ έχω και κουκλάκια, έτσι. Έχω ολόκληρη συλλογή με κουκλάκια. Και εγώ είχα και κουκλάκια όταν πήγαινα τον παλιό καλό καιρό που πήγαινα στο Παρίσι, στην Walt Disney. Έχω και ολόκληρη συλλογή. Ντόναλτ, Γκούφι. Ναι, ποιο ήταν ο αγαπημένο σας? Ο Μίκι Μάους. Και εμένα. Μίκι Μάους, μ' άρεσε και ο Ντόναλτ. Και μ' άρεσε και πολύ και ο Ντόναλτ. Λιούι, Ντιούι, ήταν η ψάκια του. Α, μάλιστα. Σε βρίσκω, εμπεριέχομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Σατσάκη. Έχεις και κάτι άλλο, έτσι μικρό πικάντικο για το τέλος, ακόμα ένα έτσι γρήγορο. Ναι, είναι ένας 31χρονος που γνωρίζει στην 50χρονη μητέρα του την 91χρονου γυναίκα του. Αυτός είναι 31. 50, ναι, και η γυναίκα του 91. Ναι. Πρίκα, νομίζω ότι θα κουβαλάει από πίσω. Λέει, σε άλλους αρέσουν οι ξανθιές, σε άλλους αρέσουν οι μελαχρινές και λέει, εμένα μου αρέσουν οι γριές. Μάλιστα. Και εμένα μου αρέσουν, βρε αγόρι μου, οι γριές, όταν αυτές συμπληρώνονται και από ένα πάρα πολύ ωραίο ε9. Είναι γούστα, αυτό τι να πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Σατσάκη, μοναδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Κούκουρα. Πάμε να πούμε λίγο για την περιποίηση των νυχιών σας. Εσύ είσαι Κοραλίας Νέιλς, θα τους ευχαριστήσουμε. Και εσύ? Εγώ είμαι Nails του You, στο Περιστέρι. Και Εβίτα Πατερών είναι... Εβίτα Πατερών είναι το φόρεμά μου. Μάλιστα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλη αυτή τη χρονιά θα επιμελούνται και θα δίνουν τις κοπέλες μας και InStyle Collection για την Μαρία Σατσάκη. Αλέξανδρος Πετρίτης, Μαρία Σατσάκη, Αγγελική Κούκουρα σας αποχαιρετούν. Αλλά κλείνουμε με πρόταση ομορφιάς, εφαρμογή Botox ζωντανά. Ευχαριστούμε την Μπάρμπαρα Κίρκη και τον κύριο Βασίλειο Γενίτσαρη. Με ένα θέμα ομορφιάς, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Γεια σας. Μπάρμπαρα Κίρκη εδώ κοντά μας από την στήλη των ζώων και τώρα θα υποδηθεί το μοντέλο. Δεν θα υποδηθεί βέβαια το μοντέλο χάρη λόγου, απλά επειδή αγαπάει τις θεραπείες και τον εαυτό της, θα κουραριστεί, θα μποτοξαριστεί όπως λέμε, εδώ για χατήρι δικό σας. Βασίλη, θέλω λίγο να κλείσουμε έτσι με το θέμα του μπότοξ και μια εφαρμογή εδώ στην Μπάρμπαρα. Θέλω πρώτα να πάμε να εξηγήσουμε πότε επιλέγουμε τον μπότοξ και τι καταφέρνουμε με την εφαρμογή του Botox. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν τι είναι το Botox, σε ποια σημεία το εφαρμόζουμε, γιατί πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις, παρανοήσεις, δεν γίνεται σε όλα τα σημεία. Γίνεται μόνο στο μέτωπο, στο μεσόφριο, να δείχνουμε κιόλας. Εδώ πέρα είναι ο μετωπιαίος μυς, γίνεται στο μέτωπο, γίνεται στο μεσόφριο, εδώ πέρα είναι ο πυραμοειδής μυς και οι δύο επισκήνοι. Γίνεται στο μετωπιαίο μυς, το μεσόφριο και στα μάτια, στο σφιχτήρα του ματιού, στην εξωτερική μοίρα του σφιχτήρα του ματιού. Επίσης γίνεται και στο λαιμό, στο μειώδες πλάτισμα. Άρα λοιπόν τα τέσσερα σημεία του Botox, επαναλαμβάνω, είναι για μέτωπο, μεσόφριο, μάτια και λαιμό και υπάρχουν και κάποια επικουρικά. Άρα λοιπόν μην μπερδεύουμε τον Botox με παραδείγματος χάρη αλουρονικό, το οποίο είναι, είναι υλικό που μπαίνει στα ζυγοματικά ή στις συρνοπαριακές άβλακες ή στα χείλη. Εντάξει. Και ο σκοπός του Botox είναι να μειώσει την συσπαστικότητα, την δύναμη των μειών, να το πω έτσι με απλά λόγια, με προληπτικό σκοπό για να μην χειροτερέψουν αυτές οι ρητίδες και με θεραπευτικό σκοπό, ούτως ώστε να εξαλειφθούν αυτές οι ρητίδες έκφρασης που γίνονται από τις επαναλαμβανόμενες συσπάσεις των μειών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρεις κατηγορίες Botox, έτσι δεν είναι, ανάλογα με το τι ανάγκη έχει η κάθε ή ο κάθε ενδιαφερόμενος και πόσο θέλει να κρατήσει, πόσο θέλει να δείχνει πολύ τραβηγμένος, τεντωμένος να το πω ή τραβηγμένη, τεντωμένη, και οι τρεις κατηγορίες Botox λοιπόν είναι ποιες? Λοιπόν, να πούμε έτσι μύθους και αλήθειες. Το Botox είναι ανάλογο της ποσότητας που βάζουμε. Έτσι λοιπόν μπορεί η ερώτηση πόσο κάνει, παραδείγματος χάρη, που ακούω συχνά ένα Botox, είναι ανάλογη η τιμή του της ποσότητας που θα βάλει ο γιατρός του υλικού. Αφενός, αφετέρου μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ δυνατό παγωμένο, όπως το λέμε, Botox, το οποίο θα είναι ακίνητος ομής. Μπορούμε να κάνουμε και ένα Botox το οποίο θα είναι mini, baby, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, το οποίο θα έχει λίγο λιγότερη ποσότητα, θα είναι πιο φυσικό, θα αφήσουμε μια μικρή κινητικότητα στους μυς,
και το οποίο στις μέρες μας συνηθίζεται και είναι πιο συχνό από δηλαδή, το παγωμένο. Δηλαδή μια νεότητα, μια φρεσκάδα, μια έτσι αν το θέλεις άλλη όψη, πιο σαν να έχεις κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες και να είσαι πολύ ξεκούραστος ή ξεκούραστη, αλλά στην ουσία όμως δεν σε κάνει άγαλμα. Ακριβώς, αποφεύγουμε αυτό το για πολλές αντιαισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι το ακίνητο σμής που σε κάνει άγαλμα, όπως λες Αλέξανδρε, και δεν είναι τόσο... Πόσο καιρό περίπου πραγματικά έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και με τη δουλειά που κάνει και με τις συσπάσεις και με την έκφρασή του, αλλά κατά μέσο όρο πόσο κρατάει ένα μπότοξ? Κατά μέσο όρο κρατάει περίπου 6 μήνες. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε από 4 έως 8, αναλόγως πάλι την ποσότητα του υλικού και αναλόγως και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι που καταναλώνουν πιο γρήγορα το υλικό που βάζουμε και υπάρχουν άνθρωποι που το καταναλώνουν πιο αργά και υπάρχουν και διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την χρονική περίοδο που κρατάει το μπότοξ. Ποιο είναι το χρονικό εκείνο περιθώριο που σε ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά να κάνουν μπότοξ τους δίνει στο να δουν ένα αποτέλεσμα, γιατί κάποια στιγμή μετά γίνεται και το επαναληπτικό? Ναι, το μπότοξ ως θεραπεία καλό θα είναι να γίνεται σε 2 δόσεις. Την πρώτη φορά ο γιατρός βάζει ένα ποσοστό του υλικού που θέλει να βάλει στους μύες που όταν επεμβαίνει. Δεν ξέρει τώρα στην ασθενή, ακριβώς, και μπορεί σε 15 μέρες περίπου να επαναλάβει την θεραπεία, ούτως ώστε να τη τελειοποιήσει. Για να δει την αντίδραση του ανθρώπου. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα έχει πιάσει το μάξιμο αποτέλεσμα η βοτουλινική τοξίνη, το μπότοξ, και κάθε μέρα φύρεται, δαπανάται το υλικό. Έτσι λοιπόν, γύρω στους 2-3 μήνες αρχίζει και έχει φύγει το 50% του υλικού. Άρα υπάρχει μια μικρή κινητικότητα σε αυτούς τους μύες που έχουμε επέμβει. Και περίπου στους 6 μήνες έχει επέλθει η δράση του μπότοξ. Παρόλα αυτά, μετά την έλευση των 6 μηνών θα δούμε το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο ασθενής στο ιατρείο, διότι εκτός από το θεραπευτικό το αποτέλεσμα υπάρχει και το προληπτικό. Και κάθε φορά νομίζω που ανανεώνουμε αυτό, αν το θέλεις, λίγο πηγαίνει πίσω το χρόνο, γιατί πάντα κάτι μένει και κάθε φορά δηλαδή κάτι μένει και βοηθάμε ακόμα πιο πολύ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ποιες είναι οι αντενδείξεις, όπως λέμε, ας πούμε, σε ένα φάρμακο που πρέπει κάποιος να προσέξει στο μπότοξ, ή αν το θέλεις, τι μπορεί να συμβεί από μια κακή τοποθέτηση, λάθος υλικό, λάθος μέτρημα στα ml που χρησιμοποιείται και ούτω καθεξής? Καταρχήν υπάρχουν αντενδείξεις ιατρικές. Άνθρωποι με συγκεκριμένες νόσους δεν πρέπει να κάνουν μπότοξ. Αυτό λοιπόν το γνωρίζει ο γιατρός, να μην κουράσουμε τους τηλεθεατές. Είναι αρκετές νόσοι που υπάρχει αντένδειξη για τον μπότοξ. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες που είναι λάθος στην τεχνική ή στην αυξημένη ποσότητα του υλικού, mm-hmm. όπως μια γνωστή παρενέργεια του μπότοξ είναι η βλεφαρόπτωση, που εκεί πέρα ο εξειδικευμένος γιατρός όμως είναι όλα διορθώς, μπορεί να το αποφύγει έχοντας γνώση καλή του τι κάνει. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι, γιατί θα σε αφήσω τώρα να κάνεις τα σημάδια σου και να κάνετε πραγματικά την εφαρμογή, γιατί ένας γιατρός δεν μπορεί να εφαρμόζει καλά την τεχνική του και τη γνώση του, αλλά και σχρόνος να δίνει συνέντευξη. Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Θέλω απλά να σε ρωτήσω το εξής. Μετά που θα φύγει η Μπάρμπαρα από εδώ ή οποιοδήποτε έχει κάτσει στο κρεβάτι το συγκεκριμένο για να δεχτεί μια θεραπεία μπότοξ, για κάποιες ώρες κάποιοι λένε κάνε αυτές τις εκφράσεις όπου και να πηγαίνεις, καλά τώρα σε μένα δεν το είδε και πολύ, αυτό βοηθάει. Άλλοι λένε δεν με πειράζει, απλά δεν θέλω ζεστά νερά για 3 μέρες, όχι πολύ ζεστό νερό ή μπάνιο ή λούσιμο κτλ. Τελικά πραγματικά τι πρέπει να κάνουμε? Τελικά πραγματικά θα μου επιτρέψεις, Αλέξανδρε, να πω ότι επειδή όλες αυτές τις θεραπείες έχουν αυξηθεί στα ποσοστά των γυναικών, μάλλον κάνουν κουβέντες τύπου καφενείου οι γυναίκες, ο σωστός γιατρός, μην ανησυχείς, γνωρίζει τις οδηγίες που θα δώσει στον ασθενή του. Μία από τις βασικές οδηγίες, είναι αρκετές οι οδηγίες που πρέπει κάποιος να... Για να κρατήσει, γιατί ξέρεις φεύγουνε, κάνουν λάθος πράγματα, δεν κρατάει και ακριβώς, μετά το λένε στον γιατρό. Μία βασική λοιπόν οδηγία είναι τουλάχιστον ένα 48ωρο μετά την έγχυση του υλικού στους μύες να μην εκτεθούμε σε θερμότητα. Αυτό σημαίνει όχι καυτό μπάνιο, όχι ήλιος. Όχι σολάριουμ που το έκανα εγώ κάποια στιγμή. Ακριβώς. Ναι, και όχι ηλιοθεραπεία ή πιστολάκι στα μαλλιά ή οτιδήποτε θερμάνει τον μη και έτσι μπορεί να απενεργοποιήσει την δράση του υλικού. Μάλιστα.
Θέλω να ξεκινήσει, αφού σε ευχαριστήσω. Μπάρμπαρα, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσει να μου πει λίγο πώς σημαδεύουμε και μετά εγώ θα σα αφήσω και έτσι αφήσουμε του τηλεθεατές με μια πολύ ωραία εφαρμογή και κάτω από του οίκου μια πολύ ωραία μουσική. Άρα, πώς αποφασίζουμε πού θα χτυπήσουμε και ποια σημεία θα επέμβουμε. Ο εξειδικευμένος γιατρός, πλαστικός ή δερματολόγος ξέρει να εγχύει το υλικό στα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει και αυτό καμιά φορά δεν είναι τόσο πρωτοκολλημένο. Δηλαδή ζητάμε από τον ασθενή να κάνει κάποιες εκφράσεις ούτως ώστε να ελέγξουμε τους μυς, να τους δούμε και να σημειώσουμε τα σημεία που θέλουμε να εγχύσουμε το υλικό. Και αυτό θα κάνουμε τώρα και στη Μπάρμπαρα. Καλή επιτυχία λοιπόν και απολαύστε το.